Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά. Έχω γράψει εδώ ένα κάρο πράγματα, αλλά πρώτα θέλω να σας πω, πριν αρχίσω να λέω αυτά που έγραψα, κάτι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Υπάρχει σήμερα μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα σε αυτή την αίθουσα, τη στιγμή που έξω υπάρχει κόσμος που κρυώνει, που παγώνει, και θα πρέπει όλοι μας να πάρουμε μια απόφαση. Μεγάλη. Αντί να βρίζουμε το σκοτάδι, ας ανάψει ο καθένας μας από ένα κερί. Αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η Forever. Ας δώσουμε αυτή την πληροφορία στον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη σκέψη του πώς θα την πάρει. Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Κάνε το καλό και ρίξτε το στο γυαλό. Και μπορεί να πέσει αρκετές φορές κάτω, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθεί και ένας και δύο και τρεις και πέντε άνθρωποι που θα πιάσουν αυτό που τους δίνετε, θα σας ευχαριστήσουν και θα σας ευγνωμονούν, όπως ευγνωμονούμε όλοι εμείς τους ανθρώπους που γίνανε η αιτία να βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Το όνομά μου είναι Θεοδουλίδου Πελαγία. Είμαι senior manager. Βέβαια, οι τίτλοι για κάποιον που ξεκινάει και είναι στην αρχή δεν σημαίνουν πάρα πολλά. Πιστέψτε με όμως ότι όλο αυτό που σήμερα ζω είναι αποτέλεσμα δουλειάς πραγματικής. Επί 8 χρόνια έκλεισα στις 5 του μηνός τα 8 μου χρόνια στη Forever. Και το μεγάλο μου δώρο εκείνη την ημέρα είναι αυτό που σήμερα ζω εδώ μαζί σας, να είμαι η πρώτη senior English manager στην Ελλάδα. Νομίζω θα βγάλω φτερά σε λίγο. Θα πετάξω. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο αιτούς μου, τη Θωμαής Ρεσάικο και τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια, καλά πετάγματα. Αλλά και όλους τους υπόλοιπους, όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτό το αποτέλεσμα, όλους τους μάνατζερς της ομάδας μου. Θα ήθελα να σηκωθείτε, γιατί θέλω ένα θερμό χειροκρότημα πραγματικά σε όλους τους μάνατζερς της ομάδας. Σας ευχαριστώ. Από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όταν ξεκίνησα τη συνεργασία μου με τη Forever, όλα όσα ζω σήμερα ήταν όνειρο θερινής νυχτός για μένα. Δεν γνώριζα τίποτε από δικτυακό μάρκετινγκ. Και όταν πήγα στην πρώτη μου παρουσίαση γνωριμίας, αποφάσισα να ξαναπάω. Μήπως και την επόμενη φορά την καταλάβω καλύτερα. Γιατί δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αλλά το να καταλάβει κάποιος τα ποσοστά και το marketing plan πιστεύω ότι είναι δευτερεύον. Αλήθεια το πιστεύω. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσει την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του για έναν καλύτερο και πιο ποιοτικό τρόπο ζωής, με περισσότερη ασφάλεια όσον αφορά την υγεία του, με περισσότερη και καλύτερη οικονομική κατάσταση και με τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Πραγματικά, αυτόν τον συνδυασμό δύσκολο θα τον βρει κάποιος έξω από τη Forever. Και αυτό το κατάλαβα από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή που πήγα κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι καλό. Αλλά φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Κι όμως αποδείχτηκε ότι είναι. Και μπορεί να είναι για τον καθένα. Όπως είναι για εμάς σήμερα, μπορεί να είναι για όλους εσάς. Αύριο, μεθαύριο, όταν εσείς το αποφασίσετε. Άσχετα πότε ξεκίνησε. Αρκεί να δουλέψει σοβαρά, με υπευθυνότητα και αφοσίωση, να έχει υπομονή και να μάθει να ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Προσωπικά, όλα αυτά τα εφάρμοσα σε κάθε δουλειά που έκανα στο παρελθόν. Και υπομονή είχα, και πάντοτε έκανα ό,τι μου λέγανε να κάνω, και μάλιστα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό. Ποτέ όμως δεν ανταμείφθηκα τόσο καλά όσο στη Forever. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ανακάλυψα ότι η αποτελεσματικότητά μας δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές μας, αλλά με τη στάση και την οτροπία μας και με το ισχυρό γιατί μας. Βρείτε αυτό το οποίο σας συνταράσει όταν το σκέφτεστε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα και χρησιμοποιήστε το όχημα της Forever για να φτάσετε σε αυτό που θέλετε. Ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά όλους τους μάνατζερς της ομάδας μου, τους assistant managers, τους supervisors, τους assistant supervisors, όλους ανεξαιρέτους τους συνεργάτες μου για την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους και για τη συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία.
Ευχαριστώ την οικογένεια Βιτορούλη, τον Γιώργο, τον Μιχάλη. Μιχάλη, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη. Κρατούν το τιμόνι της Forever στην Ελλάδα και είναι πάντα στο πλευρό μας. Και πραγματικά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Ευχαριστώ τα παιδιά στα καταστήματα Θεσσαλονίκης και Αθήνας και τον κύριο Ρεξ Μον, που βρίσκει πάντα τρόπους να μας σωθεί από το καλό στο εξαίρετο. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που είναι σήμερα εδώ και το γιο μου. Σας αφιερώνω αυτήν την επιτυχία, γιατί δεν θα ήμουν αυτή που είμαι αν δεν ήσασταν εσείς. Και να νιώσουμε όλη ευγνωμοσύνη για τους γονείς μας, γιατί και εμείς είμαστε γονείς ή θα γίνουμε όσοι δεν είναι ακόμα, και είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Θα κλείσω με μια φράση που μια συνεργάτηδα καινούρια, η Κατερίνα, κοινοποίησε στο Facebook. Έχω γίνει και φαν, το έμαθα και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι να έρθει η στιγμή που το να είσαι δυνατός είναι η μόνη επιλογή που έχεις. Σκεφτείτε το, ότι μπορείτε να γίνετε δυνατοί αρκεί να το αποφασίσετε. Πάμε δυνατά για να κάνουμε τη διαφορά το 2013. Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γιο μου που είναι εδώ.